Εικόνες ντροπής αντίκρισαν σήμερα το πρωί μαθητές και εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Καστανούσας. Πεταμένα βιβλία, χαρτιά, καρέκλες και θρανία αναποδογυρισμένα συνέθεταν το σκηνικό της καταστροφής που προκάλεσαν άγνωση στο Δημοτικό Σχολείο. Σήμερα το πρωί η Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου Καστανούσας μας ενημέρωσε ότι μόλις πήγαν στο σχολείο διαπίστωσαν πως μια αίθουσα του σχολείου στην κυριολεξία είχε βανδαλιστεί. Πιθανότατα, χθες το απόγευμα έγινε το περιστατικό. Όπως μου είπε ο διευθυντής του σχολείου, άγνωστοι μπήκαν μέσα στην αίθουσα, μάλλον από κάποιο παράθυρο, και άρχισαν να ρίχνουν στο πάτωμα θρανία, πίνακες, να φανταστείτε, ακόμα και τις ζωγραφιές των παιδιών. Πάντως, θλίψη προκαλεί, βλέποντας και τις σχετικές φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν. Εννοείται, πρώτη φορά συνέβη αυτό στο συγκεκριμένο χωριό. Εννοείται ότι προκαλεί θλίψη. Εννοείται ότι το καταδικάζουμε. Όπως σας είπα και πριν, δεν μπορώ να φανταστώ ποιοι άνθρωποι προκάλεσαν αυτές τις καταστροφές. Το σχολείο πρέπει να το σεβόμαστε. Είναι το δεύτερο σπίτι μας και να το προστατεύουμε, όχι να το καταστρέφουμε. Στο σχολείο έσπευσε κλιμάκιο αστυνομικών που ερεύνησε τους χώρους για αποτυπώματα και άλλα στοιχεία που θα οδηγήσει στην ταυτότητα των δραστών. Ο διευθυντής του σχολείου σήμερα το πρωί κάλεσε την αστυνομία. Αστυνομικοί της σήμανσης πήραν δαχτυλικά αποτυπώματα, ενώ κατατέθηκε και μήνυση κατά γνώστων. Τι να σας πω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι άνθρωποι θα μπορούσαν να μπουν σε ένα χώρο όπου φοιτούν μικρά παιδιά και να προβούν σε αυτές τις καταστροφές.